Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Γράφεις σενάρια για τα βίντεο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια μη κιθαριστική ερώτηση, μια ερώτηση για τη διαδικασία των βίντεο του Ask the Guitar Coach. Και η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν γράφω τα σενάρια καθόλου. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει ούτε μία φορά που να γράψω το σενάριο και να πρέπει να το διαβάσω με κάποιο τηλεπρόμπτερ ή κάτι τέτοιο. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί η αλήθεια είναι ότι πια έχω πολλές δεκαετίες εμπειρίας σε public speaking, δηλαδή το να μιλάω σε κόσμο είτε σε κάμερα, και λόγω της εμπειρίας μου στα ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά πιο πολύ λόγω της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, όπου εκεί είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να μιλάω σε πολλές δεκάδες κόσμο και να πρέπει να πω και να αναλύσω κάποιο θέμα. Οπότε γενικά δεν είναι κάτι το οποίο να με δυσκολεύει ιδιαίτερα, γιατί έχω εξασκηθεί πάρα πολύ σε αυτό. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπω μια ερώτηση και λέω ό,τι μου κατέβει. Επειδή προσπαθώ οι απαντήσεις στο Ask the Guitar Coach να είναι αρκετά αναλυτικές, σε σημείο που κάμποσες φορές μου την έχουν πει και αυτό το θέμα, δηλαδή ότι για ένα απλό θέμα μπορεί να πάμε να φάμε 5 λεπτά βίντεο, όπου θα ήταν απλά ένα ναι ή ένα όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ, πραγματικά προσπαθώ, να βλέπω κάθε πτυχή μιας ερώτησης που μου στέλνει ένας ενδιαφερόμενος. Οπότε, τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Κάνω αυτό που λέμε ένα outline με bullet points, δηλαδή ένα χαρτάκι στο οποίο έχω τα 5 σημεία τα οποία θέλω να αναπτύξω για το συγκεκριμένο θέμα και απλά αναπτύσσω αυτά τα 5 σημεία. Και σιγουρεύομαι την ώρα ενώ κάνω τη βιντεοσκόπηση ότι ανάμεσα στα 2-3 διαλύματα που θα γίνουν οι διακοπές δηλαδή από την κάμερα, θα κοιτάξω ότι δεν έχω ξεχάσει κάποιο από αυτά τα βασικά points να πω. Όχι ότι έχω κάτι αρνητικό να πω για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τηλεπρόμπτερ ή κάτι τέτοιο, αλλά έχω δει ότι για τη δική μου διαδικασία με βοηθάει και με βολεύει περισσότερο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να έχω απλά αυτό ένα πολύ πολύ βασικό outline και μετά να μπορώ να μιλήσω με τον ίδιο τρόπο που θα μίλαγα, την αμεσότητα με την οποία θα μίλαγα είτε σε μια τάξη είτε σε ένα μεμονωμένο μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο παραμένει ο αυθορμητισμός του ότι μιλάω κατευθείαν χωρίς να διαβάζω ένα έτοιμο κείμενο σαν να λέω ένα ποιηματάκι, αλλά είμαι και σίγουρος ότι ακολουθώ μια βασική δομή με 3-4-5 σημεία τα οποία πρέπει να αναλυθούν για το κάθε συγκεκριμένο θέμα. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!